Εδώ τώρα καλή στιγμή και να το γκολ. Το γκολ για την Λάρισα με τον Γκούρτσα στην αντεπίθεση εδώ πέρα. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν τελικά το δρόμο για τα αντίπαλα δίκτυα στο 48ο λεπτό. Ο Γκόλια στο πλάγιο. Εκεί θα έρθει κεφαλιά γκολ για την Γρανούλα από τον Διαμάντη. Ο Γιάννης ο Διαμάντης κάνει το 1-1 στο 58, ακριβώς στο 58. Μετά την εκτέλεση πλαγίου του Γκόλια, η κεφαλιά του Διαμάντη στην αριστερή γωνία του Σιχαλιά, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει και με τον γνώριμο τρόπο η Γρανούλα φέρνει την ισορροπία στο μάτς 1-1, ισοφαρίζει τον γκολ του Γκούρτσα. 10 λεπτά ακριβώς μετά την επίτευξη του γκολ της Λάρισας. Η Λάρισα που παίζει και με 10 παίκτες, ίσως και να το πληρώνει σε αυτή τη φάση.